Σας ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη τιμή. Και είναι φίλος από την Κυρκά σας. Αγαπώ την Καστοριά, ήμουν στο γάμο της κόρης του. Όταν είχατε γίνει στις να είστε πάντα καλά. Και έφυγες πολλά και χαιρετισμούς από τον Ευσέβιο Σάμου έχετε. Σάμου και πώς πάμε, το παλεύετε καλά, έτσι. Καλά τα. Πρέπει να ζητάει να το βρίσκει στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό είναι ένα... Είναι πρώτο στάδιο εγχειρήματος σοβαρού για την αστυνομία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντως και για άλλη μια φορά για τη στήριξη, για την εμπιστοσύνη που δείξατε και για τη βοήθεια που έχουμε και είναι συνεχόμενη για το Εθνικό Τμήμα και όλες τις τοπικές διοικήσεις. Γιάννη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, να επενδύσουμε μόνο στον άνθρωπο. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο κεφάλαιο. Έχει μόνο τους ανθρώπους. Δίκτυα αλληλεγγύη, συνοχή, συνεκτικά δίκτυα στις μικρές τους συγγενείς, στις μικρές τοπικές κοινότητες, κοινωνίες σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα πω και στην ομιλία μου. Αυτό το εγχείρημα σήμερα σηματοδοτεί στον Νυμφαίο αυτή η προσπάθεια. Το ξέρετε, ο κοινωνικός προσαρμοσμός και η αλληλεγγύη. Και εις τους αιώνας των αιώνων Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενη δοξία. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό Άγιος ισχυρό, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρό, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Τέλος και ηλίθεια συνήθεια δικαιοσύνη κύριε κατεφύλησα. Ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετού. Ειδώς ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαθαρέα τους αδεημέτρη καλών έργων που είσταστε. Είσας αναγκαίας χρειάς. Είναι μείωση να καρπεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Την ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε και ποιήσουν αυτό για να είστε πάση της ιερωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών Αγίας μου ήμουν πάσης, επιβουλής ορατήστε και αοράτου ελεξιτήριον. Με τη σώων το κράτος και σου στην βασιλεία και δύναμης και δόξα, Πατρός και του Υπτέγιου Πνεύματος νυν και αΐν και σώνα του Ιώνα. Και παρέχουσα η άματα φιλή, μήτε του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έξω σε όλα στον αμήν και ελέησον και ελέησον και ελέησον δέσποτα και ευλόγησον. Και η Παρθένου Μαρίας. Την ακριτική αυτή γωνιά της ελληνικής Μακεδονίας μας προσδίδει ιδιαίτερη τιμή και αποτείνει μια ιδιαίτερη ημέρα για όλους μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν με αισθήματα πολλής αγάπης και τιμής στο πρόσωπό σας. Σας ευχόμεθα να έχετε υγεία κρυστάλλινη και μακρότητα ημερών, ώστε στην υπεύθυνη αυτή θέση την οποία κατέχετε από την πολιτεία, να δίδετε πάντοτε με τη ζωή σας και την διακονία σας αυτήν την μαρτυρία για τον παράγοντα άνθρωπο. Είναι αυτός ο άνθρωπος σήμερα που ζητάει από όλους μας και από εσάς και από εμάς, από την Εκκλησία, ζητάει ενίσχυση και βοήθεια και ιδιαίτερα οι ακρίτες μας. Και πάλι σας καλωσορίζω και σας εύχομαι, όπως και σε όλους τους εκλεκτούς μας και ετοιμένους, την ευλογία και τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου μας. Καλώς ήρθατε. Νέων θενών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών στο πανέμορφο αυτό μέρος. Ο θεσμός των ξενώνων, ιδιαίτερα σημαντικός για την ένωσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκίνησε στη χώρα μας το 1995 και σε συνέχεια τη λειτουργία των IPA Houses σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και του ξενώνα της τοπικής διοίκησης Χίου στο πανέμορφο αυτό νησί, εγκαινιάζουμε σήμερα τον ξενώνα μας εδώ, έχοντας την βαθιά πεποίθηση ότι θα καταστεί σημείο αναφοράς των μελών μας σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Τιμούν σήμερα την εκδήλωσή μας με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Καστοριάς
Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριο Σεραφείμ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως, κύριος Αναγνωστάκης Δημήτριος. Ο Δήμαρχος Δήμου Αμιντέου, κύριος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νυμφαίου, κύριος Οικονομίδης Δημήτριος. Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Αντωνιάδης Ιωάννης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, κύριος Μπύρος Στέφανος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Γέρου Κωνσταντίνος. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος, κύριος Τζουβάλας Κωνσταντίνος. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κύριος Αντιστράτηγος, κύριος Δραγατάκης Χρήστος. Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Υπήρου, υποστράτηγος, κύριος Κούμας Κωνσταντίνος. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Φλόρινας, Αστυνομικός Διευθυντής, κύριος Παλιογιάννης Δημήτριος. Διευθυντές Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας της Μακεδονίας. Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Αστυνομίας στη Βουλευτών Λιμενικών, κύριος Τσαγανός Ιωάννης. Εκπρόσωποι τοπικών διοικήσεων της Διεθνούς Ενώσης Αστυνομικών, εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, ο κύριος Ιωάννης Μουρατίδης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Συνεχίζουμε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γενιάσουμε σήμερα το ξενώνα φιλοξενίας έτσι ώστε να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου που έγινε το έτος 2016 στη Ζάκυνθο για τη δημιουργία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής μας θέλει να ευχαριστήσει τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την πολύτιμη προσφορά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ιωάννη Καραμπατάκη, τα διοικητικά συμβούλια όλων των τοπικών ενώσεων όλης της χώρας, τον πρόεδρο της κοινότητας Νυμφαίου, τον μηχανικό μας κύριο Λουκά Αθανάσιο, όλους αυτούς που με τον δικό τους τρόπο μας βοήθησαν και πάνω από όλους μας τα χιλιάδες μέλη μας που με τη δικιά τους μόνον οικονομική συνδρομή καταφέραμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, αποκτώντας για χρήση το τέταρτο κέντρο φιλοξενία. Κύριε Γενικό Γραμματέα, κύριε Αρχηγέ, κύριε Δήμαρχε, στρατηγοί, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή γιορτή είναι μια ξεχωριστή ημέρα για μένα και τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τοπικών διοικήσεων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και όλους εσάς. Ανοίγουμε σήμερα τις πόρτες του οικίματος, όπου οι συνάδελφοι επισκέπτες και τα μέλη των οικογενειών τους θα απολαμβάνουν τη φιλοξενία μας στο ιστορικό και ακριτικό νησό της Φλόρινας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία του σώματος μας εμπιστεύτηκαν τη δημιουργία του IPA House Νυμφαίου
από το βάθος της καρδιάς μου. Αυτές τις μέρες της σύντομης παραμονής μου εδώ για την προετοιμασία των εγγενείων, εισέπραξα την αγάπη του Προέδρου και όλων των κατοίκων και τους ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η ανακούφιση που αισθάνθηκαν γιατί σώθηκε ένα κτίριο του χωριού τους. Φίλες και φίλοι, ανοίγουμε μετά από πολλά χρόνια που παρέμεινε κλειστή την πόρτα του εγκαταλειμμένου οικίματος του πρώην αστυνομικού σταθμού Νυμφαίων για να ξαναζωντανέψει και να δεχτεί τους επισκέπτες του. Το αποτέλεσμα, όπως και εσείς θα δείτε, καταπληκτικό. Είμαστε περήφανοι γιατί χάρη στη σημαντική προσπάθεια των συναδέλφων της τοπικής διοίκησης Φλόρινας καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο και να είναι έτοιμος ο ξενώνας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Αναστάσιο Παπαμιχαήλ και να τονίσω όχι μόνο τον κοινωνικό προσανατολισμό της Ένωσής μας αλλά και τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής των μελών μας. Το Νυμφαίο είναι ιστορικός χώρος και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Εμείς, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ανάσες ξεκούρασης σε όλους τους αστυνομικούς από Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η λειτουργία του ξενώνα θα συμβάλλει και στην τοπική κοινωνία. Επενδύσαμε και ανακαινήσαμε το κτίριο μόνο από τις εισφορές των μελών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος κ. Παπαμιχαήλ. Συνολικά διαμορφώθηκαν 4 δίκλινα δωμάτια και μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 10 άτομα. Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου, κύριε Αρχηγέ, να αναφερθώ στην παγκόσμια βράβευση του ελληνικού τμήματος την περασμένη χρονιά, η οποία είναι η κορυφαία διάκριση παγκοσμίως για εθνικό τμήμα και αυτό ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του ελληνικού τμήματος με τη UNICEF που προσφέραμε βοήθεια για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα καθώς επίσης και τις δράσεις των τοπικών διοικήσεων στην συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες. Οι δράσεις του ελληνικού τμήματος δεν είναι μόνο αυτές. Τον Οκτώβριο πραγματοποιήσαμε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής την Εσπερίδα σε συνεργασία με το Αρχηγείο με θέμα αστυνομία και αριστοτελική φιλοσοφία, μιας και το 2016 είχε ανακηρυχθεί από την UNESCO έτος αφιερωμένο στον Αριστοτέλη για τα 2400 χρόνια από την Αρχαία Ολυμπία, πραγματοποιήσαμε το πρώτο διεθνές συμπόσιο αστυνομικών όπου θεσμοθετήθηκε διεθνώς αυτή η εκδήλωση και με την ευκαιρία αυτής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Ομιχούν κύριε Γενική παρόμοιες δημιουργίες ξενώνων στο Πύλιο, στα Λεχόνια του οίκημα του πρώην αστυνομικού σταθμού Λεχονίων καθώς επίσης και στα Χανιά του πρώην αστυνομικού σταθμού Στερνών Χανίων. Σταδιακά και ανάλογα και με τις οικονομικές μας δυνατότητες θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τους χώρους αυτούς σε χώρους φιλοξενίας και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους μας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και εγώ τον πολιτικό μηχανικό τον κύριο Λουκά, όλους όσους συνέβαλαν καθοριστικά για το αποτέλεσμα αυτό και όλους εσάς για την τιμή που μας κάνατε. Για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Γενική Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κύριε Βουλευτά, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, στο πρόσωπό σας, όλους τους συναδέλφους ενεργεία και αποστρατεία που υπηρετούν με εθελοντισμό τη φιλία, την αλληλεγγύη μεταξύ των Ελλήνων, αστυνομικών και των συναδέλφων τους από το εξωτερικό. Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Αμιντέου, κύριε Πρόεδρε της τοπικής ιστορικής κοινότητας Νυμφαίου, κύριε Πιθωρητά Βορείου Ελλάδος, αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κύριε Γενική, κύριε Διευθυντές Διευθύνσεων ομόρων νομών
στην Φλόρινα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι και επίσημα παριστάμενοι στη σημερινή Ενίκες Γης. Σε έναν τόπο που την πρώτη στιγμή, με την πρώτη ματιά, σε αυτήν την απαράμιλη αρχιτεκτονική του νυμφαίου, με την κυριαρχία του προαιώνιου δομικού υλικού της πέτρας, καταλαβαίνεις πως οι άνθρωποι του σέβονται, πως τιμούν την ιστορία του, την παράδοσή του. Αυτή λοιπόν, τη φυσική ομορφιά, αυτή την ηρεμία της φύσης, αυτή τη μοναδική αίσθηση της παράδοσης και της ιστορίας, με λίγα λόγια αυτά τα πολύτιμα και δυσέβρετα στην εποχή μας στοιχεία, που λίγες περιοχές έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο βαθμό που το έχει πράξει το νυμφαίο, θέλουμε και εμείς με την παρουσία μας σήμερα εδώ να το αναδείξουμε. Πώς? Εξασφαλίζοντας πρωτίστως για το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και τις οικογένειές του, αλλά και σε ξένους συναδέλφους του, τη δυνατότητα να επισκεφτεί, να γνωρίσει, να ζήσει έστω και λίγο τις ομορφιές, την ιστορία, την παράδοση, τη φιλοξενία και τη γαλήνη αυτού του τόπου. Αξιοποιώντας με τη βοήθεια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών το οίκημα στο οποίο στεγαζόταν ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, μετατρέποντας το άδειο κτίσμα σε ένα ζεστό χώρο φιλοξενίας, ικανό να προσφέρει λίγες έστω μέρες ψυχικής ανακούφισης και ηρεμίας σε ανθρώπους ταγμένους να υπηρετούν τον συνάνθρωπό τους, να φυλάσσουν θερμοπύλες, την κοινωνία και τη χώρα από συνθήκες διαρκούς κινδύνου, έντασης και ψυχικής και σωματικής καταπώνησης. Αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα να αναταβληθεί το κτίριο που βρισκόμαστε σε ένα εγκατελειμμένο, κρύο και αδιάφορο χώρο. Επιτρέψτε μου, ενισχύοντας σε ένα διαδραστικό κοινωνικό πλαίσιο την αμφίδρομη σχέση αστυνομίας τοπικής κοινωνίας, σε μια εποχή που συνέπειες της επίπλαστης εικονικής οικονομικής ευδαιμονίας είχαν χαλαρώσει τους συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων, οι συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης σήμερα έχουν αναδείξει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών που θα αντιστρέψουν την κατάσταση και θα δημιουργήσουν νέους δεσμούς, δίκτυα συνοχής και αλληλεγγύης, νέα δυναμική και κατ' επέκταση νέα προοπτική στην κοινωνία. Το νυμφαίο θα αποτελέσει πλέον τον δημοφιλή προορισμό για το προσωπικό της ευρύτατης πολυπληθούς αστυνομικής οικογένειας. Γιατί αν κάποιος μπορεί να εκτιμήσει περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο αυτό που προσφέρει το νυμφαίο, αυτός είναι ο αστυνομικός, ο άνθρωπος που η φύση της δουλειάς του και οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί καθημερινά καθιστούν όχι απλά επιθυμητά αλλά πολύτιμα τα αναγκαία πλεονεκτήματα που προσφέρει μια μικρή ολιγοήμερη έστω απόδραση στην όμορφη και φιλόξενη αυτή γωνιά στο νυμφαίο. Για την καθοριστική του συμβολή, καθώς χωρίς αυτή η δημιουργία του ξενώνα δεν θα ήταν δυνατή. Το Δήμαρχο του Δήμου Αμιντέου, τον Πρόεδρο της Ιστορικής Κοινότητας Νυμφαίου, για τη στήριξη και τις προσπάθειές μας, τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας του Νυμφαίου για τη ζεστή υποδοχή αυτής της πρωτοβουλίας. Και να συστήσω, επιτρέψτε μου, στους συναδέλφους μου αστυνομικούς και ιδίως εκείνους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχουν η Ελληνική Αστυνομία, η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και η φιλόξενη τοπική κοινωνία του Νυμφαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, κύριο Αναγνωστάκη Δημήτριο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ανάμεσα σε αυτούς που θα χαιρετήσω. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευχάριστη έκπληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να απευθυνθώ σε όλες και όλους εσάς που σήμερα τιμάτε αυτό το εγχείρημα, αυτή την προσπάθεια σε μια συνέχεια που έτσι κι αλλιώς είναι αέναη από ό,τι αντιλαμβάνουμε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους εκδηλώσεις εγγενείων, πιστεύω πολύ πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, όπως αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Αρχηγός αλλά και οι δύο πρόεδροι τα είπαν όλα. Είναι πλέον ανοιχτή η δυνατότητα στους συνεργάτες μου και μάχημους και ενεργοί αλλά και τους εν αποστρατεία να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Να έρθουν για να νιώσουν έστω και λίγο, όπως υπόθηκε, την χαρά που προσφέρει αυτός ο υπέροχος τόπος.
Επιτρέψτε μου να είμαι λιγάκι ιδιαίτερα συναισθηματικός, αναφερόμενος στον ομό της Κλώρινας και στις ομορφιές, γιατί όντως, έχοντας ζήσει 2 χρόνια ως σπουδαστής στην Ακαδημία Κλώρινας, αντιλαμβάνεστε ότι με δένει κάτι περισσότερο από αυτή του μέσου Έλληνα σχέση με τον συγκεκριμένο τόπο. Αγαπώ τη Κλώρινα, αγαπώ τη Μακεδονία και μέσα από την ευθύνη που μου έχει αναθέσει η κυβέρνηση προσπαθώ μαζί με όλους τους άλλους συνεργάτες, πολιτική ηγεσία και φυσική ηγεσία, να δώσουμε όλες τις δυνατές προϋποθέσεις για να υπάρχει έντονο το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους. Να το απολαύσετε και γρήγορα και σ' άλλα εγγένεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενικέ. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Αμιντέου για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σε γάμου στο πανέμορφο Αμίλιο, ένας τόπος ιστορικός, ένας τόπος που έχει να δείξει πολλά και προβάλλει παγκόσμια την Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ το Διεθνές Τμήμα του ΗΠΑ, IPA, για την επιλογή του αυτή. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τους προορισμούς τους οποίους θα ζητάνε όλοι όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν την ευλογία, σε αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται. Και φυσικά θα είναι και μια ευτυχή συγκυρία για μας να προβάλλουμε τον τόπο μας, το Αμίντεο, το Δήμο μας, το όνομά μας. Να ευχηθώ να αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτός ο χώρος, ο πανέμορφος, τον οποίο είδα και θαύμασα για τα αποτελέσματα τα οποία έχουν πετύχει μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνουν. Να είστε καλά. Μας δυσκολεύσατε κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα το δώσω στο μαζί σας. Εσείς είστε η φήμη του νυμφαίου σε όλο τον κόσμο. Γιατί πραγματικά θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, καλά είστε κύριε, όπου σας βλέπω ξανά. Thank you.